λανθασμένες. Πώς εξελίσσεται η νοημοσύνη μας και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Μ' αρέσει πάρα πολύ η δεύτερη ερώτηση. Πώς εξελίσσεται? Πρώτα απ' όλα εξελίσσεται μέσω της σκέψης μας. Άρα έχουμε τουλάχιστον τρία επίπεδα, νοημοσύνη, σκέψη, συνείδηση. Εξελίσσεται μέσα τον χρόνο, πώς μπορούμε να καταλάβουμε πάνω κάτω έχουμε μια καμπύλη που ανεβαίνει και σιγά σιγά κατεβαίνει, όσο πιο ψηλά έχει ανεβεί τόσο λιγότερο κατεβαίνει, τάκουσες Ιωάννη. Βέβαια αν το βοηθούμε με διάφορα υγρά υλικά που μπαίνουν συνεχώς δεν βοηθάει, αλλά βέβαια δεν βοηθάει να το καταλάβουμε. Άρα κανονικά η διπλανή θα έπρεπε να κάνει λίγο το βαρόμετρο σε αυτό το τομέα. Μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ απλά, γιατί όταν εξελισσόμαστε μπορούμε να λύσουμε προβλήματα που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι έχουν λύσει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει εξέλιξη, και ακόμα και αν κοιτάξετε στο πιο απλό επίπεδο και για τον δείκτη νοημοσύνης, ο δείκτης νοημοσύνης για τα μικρά παιδιά αναπτύσσεται συνεχόμενα τουλάχιστον έως τα 20 έτη. Ξέρουμε ότι γύρω στα 30 έχουμε ένα πικ και μετά ανάλογα με την αξιοποίηση που χρησιμοποιούμε τη σκέψη μας, γιατί υπενθυμίζω απλώς ότι η νοημοσύνη εντοπίζει τα προβλήματα αλλά δεν τα λύνει, τα λύνει η σκέψη. Και είναι μόνο η συνείδηση που το καταλαβαίνει. Άρα σε αυτό το επίπεδο είναι καλό να σκεφτούμε ότι οτιδήποτε ενοχλεί την εξέλιξή μας στην νοημοσύνη είναι κάτι που καταπατά όχι μόνο τα δικαιώματά μας, αλλά και τα δικαιώματα της ανθρωπότητας, γιατί η ανθρωπότητα ποντάρει πάνω μας και δεν ποντάρει μόνο πάνω στους άλλους.